καλέ μαμά. Άντε, μπαμπίνο μου, πήγαινε, σε φωνάζει. Άσε με, κοκόνα μου, να φάω το αυγό μου. Μου πονέσαν τα νεφρά μου, θα μείνω ανάπηρος. Και τι θα κάνω? Θα βρεις άλλον. Δεν θέλω άλλο να παζάμω, εσένα θέλω. Εγώ πάντως τις πήγα πρωινό και την πάπια. Ωραία. Όταν ξυπνήσω εγκονός της, ο Άρης θα την κατεβάσει. Μπάμπι! Τώρα, καλέ μαμά, σε λίγο. Τζούλιετ, πήγαινε να ανοίξεις, τι κάθεσαι πια. Περάστε, περάστε. Κάνει πολύ κρύο έξω. Καλημέρα. Καλημέρα. Ο Άρης είναι εδώ. Ναι, κοιμάται. Πρέπει να το ξυπνήσετε, υπάρχει πρόβλημα. Τι πρόβλημα, καλέ? Χάσαμε τη Λίζα. Τι? Ναι, ήταν να κοιμηθεί χθες σε μια συμμαθήτριά της. Τέλος πάντων, πήρα σήμερα το πρωί να δω αν ξύπνησε καλά. Ήταν κλειστό το κινητό. Παίρνω τη συμμαθήτρια, τίποτα. Δεν κοιμήθηκε εκεί. Και πού κοιμήθηκε? Δεν ξέρει, την τελευταία φορά που την είδε ήταν που έφευγε με τη μηχανή με το γιο σας. Αχ, Χριστέ μου, ο Άρης είναι πάνω, είμαστε σίγουροι? Σιγουρότατη. Είδα τη μηχανή του απ' έξω τώρα που γύριζε από το φούρνο. Τον άτιμο, και του έχω πει χίλιες φορές να τη βάζει μέσα στον καράζ, θα τον την κλέψουμε. Το θέμα μας είναι που είναι η Λίζα. Επάνω θα είναι. Θα γυρίσαν αργά, θα κάτσανε λίγο και τους πήρε ο ύπνος. Τι! Μην τα λες, αγάπη μου, σε παρακολ, κάτσε να δούμε ότι όλα είναι εντάξει και εκνευρίζεσαι μετά. Να πάτε αμέσως τώρα να δείτε τι γίνεται. Ωραία, πάμε. Κάτσε εσύ εδώ, Ρε Βίρονα. Τι? Τώρα που φύγαν οι γυναίκες μας, να σε ρωτήσω κάτι να μου πεις. Μην μου πεις τώρα, θα μου πεις αργότερα. Τι είναι η Αναπούρνα? Άρη! Άρη! Η μάνα μου! Τι έγινε? Δεν θυμάσαι? Όχι. Άνοιξε, παιδί μου, την πόρτα, ξύπνα! Έχει έρθει η κυρία Μιράντα και ο κύριος Βίρονας, ψάχνουν τη Λίζα! Ωχ, η δική μου! Την κάτσαμε! Άνοιξε την πόρτα για να τη σπάσω, το κομμύρι μου! Δεν έχω πια υπομονή να περιμένω μια ζωή. Αν το όνειρο αληθινό θα βγει. Δεν έχω άλλες αντοχές. Με κούρασε πολύ το χθες. Τα στάσιμα νερά του με έχουν πνίξει. Έλα στο ρυθμό μαζί μου. Άνοιξε, αγόρι μου! Τι κάνεις τόση ώρα, ήθελα να τώρα ντύνομαι! Πήγαινε κρύβε στο βάνιο. Και μετά? Θα δούμε. Όχι, θα δούμε. Πρέπει να πάω σπίτι μου, στο δωμάτιό μου, να φανεί ότι κινήθηκα εκεί. Πώς, αφού δεν υπάρχει μπαλκόνι? Άρη! Μάλλον όχι, το βρήκα. Θα τις κατεβάσω κάτω, θα πας στην κρεβατοκάμα το δικό μου, θα βγεις στο πίσω μπαλκόνι, θα περάσεις τα καγγέλα, θα πεις το δικό σου. Αρκεί βέβαια να είναι ανοιχτή η μπαλκονοπόρτα σας. Ανοιχτή θα είναι, μαμά μου, κάθε πρωί ανοίγει να μείνει καθαρός αέρας. Ωραία, έλα, πήγαινε, πήγαινε. Τι κάνουμε το βράδυ? Θα τα πούμε άλλη φορά αυτά, έλα. Τι έκανες, παιδί μου, γιατί άρχισες? Τινόμουνα. Ντυνόσουνα. Μία ώρα για να βάλεις τη βερμούδα του ψαρά. Δεν έβαλα μόνο μία βερμούδα. Τι άλλο έβαλες? Να σου πω, κοιμόμουν και με ξύπνησες, τι θες? Μη μου μιλάς εμένα με αυτό το ύφος, τα ακούς? Θα σε πάρει και θα σε σηκώσει. Γιατί είχες κλειδώσει την πόρτα? Ήμουνα γυμνός. Αχ! Ένα εκατομμύριο φορές σου έχω πει, δεν θα κοιμάσαι τσίτσιδος. Στο δωμάτιό μου είμαι και ό,τι θέλω θα κάνω. Α! Εδώ έχουμε και μικρά παιδιά, κύριε, μην το ξεχνάς. Γι' αυτό κλειδώσα την πόρτα. Συγγνώμη, Πελαγιά. Ναι. Μήπως να την κάνατε αυτή τη συζήτηση κάποια άλλη στιγμή? Όχι, ναι, έχει δίκιο. Πού είναι η Λίζα? Πού είναι η Λίζα? Εγώ ρωτάω. Δεν ξέρω. Συγγνώμη κιόλα, Άρη, που πήγα έτσι πρωί-πρωί μέσα στο δωμάτιό σου, αλλά χάσαμε τη Λίζα. Δηλαδή δεν τη βρίσκουμε. Ήταν να πάει να κοιμηθεί στην αρετή εχθές. Μας είπε η αρετή ότι δεν κοιμήθηκε εκεί, αλλά την είδε τελευταία φορά να φεύγει μαζί σου με τη μηχανή. Ναι. Νέξεις και ξερός. Πού πήγατε? Εδώ. Εδώ που εδώ? Μίλε, παιδάκι μου. Βαριάσαι να μιλήσεις. Εδώ στα σπίτια μας. Εγώ μπήκα στο δικό μας και η Λίζα στο δικό σας. Μπα. Και τότε γιατί είπες προηγουμένως ότι δεν ξέρεις? Δεν ξέρω που είναι τώρα. Τι, δηλαδή υπάρχει περίπτωση να είναι στο δωμάτιό της και να κοιμάται? Δεν κοιτάξατε? Όχι. Όχι. Ναι, δηλαδή. Α, αυτή είναι η Κουκουρούκου, οικογενειακός, παιδί μου. Τι να. Το θεωρήσαμε δεδομένο, επειδή είχε πει ότι θα κοιμηθεί στην αρετή. Αυτό ή. Η Αναπούρνα. Τι. Άσε, θα σου πω μετά. Πάμε να βρούμε τώρα το παιδάκι σου, να μην ανησυχείς. Τι θα κάνεις, Λεβεντάκο? Ό,τι γουστάρω. Ό,τι γουστάρεις. Στο διάολο, θα κάνεις ό,τι γουστάρεις. Μην τα μου χαθείς, προμόσου. Είστε.
Δεν μου πες τελικά, τι είναι η Αναπούρνα. Όλα τα έχεις η Αναπούρνα σε μάρανε. Τι έγινε. Τι να γίνει, βρε, στο σπίτι σας είναι. Κοιμάται στο δωματιό της, την έφερε χτες ο Άρης. Καλά δεν κοίταξε το δωματιό της. Νόμιζα ότι κοίταξες εσύ. Εσύ κατέβηκες από πάνω. Δεν κοίταξα. Καλά τώρα. Πάμε. Καλά, εντάξει. Άιζα, καλά δεν πάνε καλά οι άνθρωποι. Τρελή. Εδώ είναι το κοριτσάκι σας που κάνετε τον κόσμο άνω κάτω. Τι είναι? Αγάπη μου, Λιζάκι μου, μωρό μου, είσαι καλά? Ναι, τι κάνετε στο δωμάτιό μου? Παιδί μου, γιατί δεν πήγες να κοιμηθείς στο σπίτι της φίλης σου της αρετής που μας είπες? Γιατί νύσταξα και αρετή ήθελα να κάτσει μέχρι αργά και δεν ήθελα να τη σπάσω. Καλά, αγάπη μου, εντάξει, κοιμήσου, εντάξει. Όλα καλά, όλα καλά. Τι όλα καλά, με ξυπνήσατε. Και τον Άρη, χρυσό μου. Τι και τον Άρη? Τον ξυπνήσαμε για να μας πει που είσαι. Δεν πάτε καλά. Αυτό ξαναπέστο. Έλα, ηρέμησε αγάπη μου, κοιμήσου, Καλά, Έπρεπε να δείτε τη φάτσα του μεταξωτού. Όλα τα λεφτά μιλάμε. Τα έβαλε με τη Μιράντα, που δεν σκέφτηκε να κοιτάξει αν η Λίζα κοιμάται στο δωμάτιό της. Αυτός το σκέφτηκε. Αυτό του είπε και η Μιράντα. Αλλά δεν το ξέρετε το Βίρονα. Πάντοτε του φταίνει άλλη. Τέλος πάντων, ο μεγάλος μας πού είναι, καλέ? Έφαγε πρωινό και ανέβηκε πάνω να ετοιμαστεί για την προπόνηση. Στην οποία, εάν δεν πάω καλά, θα φταίσαι εσύ. Γιατί, καμάρι μου? Γιατί με εξύπνησες και δεν συμπλήρωσα 8 ώρες ύπνου, γι' αυτό. Ήταν ανάγκη, μωρέ, να σε ξυπνήσω. Τι ανάγκη, μωρέ, τι ανάγκη? Επειδή διπλά τα έχουν παίξει και δεν ξέρουν τους γιο να την πληρώσω εγώ. Ναι, έχει δίκιο το παιδί μας. Εσύ μη χάσεις αμέσως να τον υποστηρίξεις. Συμφωνώ. Και εξαιτίας τους με αφήσανε και εμένα ολομόναχη στο δωμάτιο. Και εκεί θα μείνεις μέχρι να γίνεις καλά. Δεν σφάξανε. Δεν μπορώ να σε κουβαλάω, το καταλαβαίνεις. Πόνεσαι η μέση μου. Δεν θα μείνω ανάπηρος επειδή το θες εσύ. Δεν έχω ανάγκη εσένα πια τώρα, να θα με πηγαίνει ο εγγονός μου, αρούλη μου. Άντε, σούφεξε. Ναι, αν δεν είχα τους αγώνες. Αχ, έχεις αγώνες, πουλάκι μου. Δεν το ήξερα. Αλλά αν είναι ανάγκη. Όχι, δεν είναι. Τι αγώνες έχεις, Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων. Που είναι τον Ιούνιο. Τι πολύ είναι αυτό. Πρέπει να προσέχω, να τραυματιστώ. Τι είναι αυτός, ρε? Σε ποιον έμοιαζε, ρε? Τι λουφαδόρος, τι απατεωνίσκος είσαι εσύ? Απατεωνίσκος και λουφαδόρος είσαι εσύ? Το παιδί μας είναι αθλητής. Πες τα, ρε τσίρ. Όχι, θα τον άφηνα. Λοιπόν, πάω. Έστω καλό. Πότε θα έρθεις? Το μεσημέρι. Γιατί? Γιατί μετά την προπόνηση έχω σάουνα και μασάζ, εντάξει? Εντάξει. Φυλάκι. Όχι. Στη Μανούλα. Αν αγάπης μου, μωρό. Είστε απαράδεκτοι. Αγάπη μου. Τι αγάπη σου? Είναι δυνατόν να μην σκεφτείτε πριν κάνετε οτιδήποτε, να δείτε αν είμαι στο δωμάτιό μου? Αφού έχεις πει ότι θα κοιμηθείς στην αρετή. Και είναι πιο πιθανό να έχω χαθεί από το να έχω μετανιώσει και να έχω γυρίσει στο σπίτι μου. Εντάξει, έχεις δίκιο. Τέλος πάντων, πάω για καφέ. Θα είναι και ο Άρης? Όχι. Γιατί? Γιατί έτσι δεν θα είναι. Γεια. Γεια σου, αγάπη. Το καλό. Να σου πω. Είμαι με τη φίλη μου. Να έρθει λίγο. Τι έγινε? Καλά. Φθηνά την κλειδώσαμε χθες, Ναι. Και δεν απόντωσε το τηλέφωνο σου, ήταν η γονή σου? Όχι. Τότε? Δεν ήθελα. Γιατί? Γιατί έτσι. Να σου πω, πας καλά. Μια χαρά. Μετά από αυτό που έγινε χθες, μου φέρεσαι έτσι. Τι έγινε χθες? Με έφερες με τη μηχανή, μου μεθυσμένη και με πήρε ύπνο σπίτι σου. Όχι μόνο. Δηλαδή? Αλλά σοβαρά τώρα, δεν θυμάσαι? Τι να θυμηθώ? Μη μου πεις ότι κάναμε τίποτα. Στο λέω. Στον ύπνο σου. Λίζα. Και αν κάναμε κάτι, μου μεθυσμένη και το εκμεταλλεύτηκες. Κάνεις λάθος. Εσύ ξεκίνησες. Σε παρακαλώ, έχω ραντεβού, με περιμένουμε. Ανέβα να σε πάω. Θέλω να περπατήσω. Θα πάω στο βράδυ στο πάρτι του Γιάννη? Δεν ξέρω, μπορεί. Πρέπει να μιλήσουμε. Όταν ξαναμεθύσω.
Νάντα! Έλα, αγάπη μου, άργησες. Δεν μπορέσαμε να αντέξουμε, άλλο φάγαμε. Δεν πειράζει, αγάπη μου. Έφαγα στην κλινική. Κάθισε, σου έχω μια έκπληξη. Τι έκπληξη? Τι είναι αυτό? Καπουτσόφσκι. Ε, υπέροχος, ε! Ναι, ξέρω, αν και το τελευταίο πράγμα που χρειαζόμαστε τώρα είναι ένα έργο τέχνης. Θέλω να πω με την οικονομική στενότητα που υπάρχει. Μα δεν τον αγόρασα, αγάπη μου. Α, πού το βρήκες? Μια πελάτησα μου τον έδωσε, αντιαμοιβής. Νομίζω ότι για ένα πηγούνι και μια ανόρθωση στήθους είναι θαυμάσια αμοιβή. Ναι, εντάξει, επιμένω εγώ ότι καλύτερα τα λεφτά παρά τα έργα τέχνης. Μιράντα, αγάπη μου, τι λες? Σου είπα είναι Καπουτσόφσκι, είναι υπογεγραμμένος, κοστίζει 22 με 23.000 ευρώ, είναι θαυμάσια επένδυση. Και όχι μόνο, είναι και κύρος και καταξίωση και πώς να σου το πω, είναι πρεστίζ. Θα έρχονται οι φίλοι μας να τον θαυμάσουν. Μακάρι. Όχι μακάρι, έτσι είναι, σίγουρα. Ο Καπουτσόφσκι είναι ένας από τους πιο γνωστούς ζωγράφους της νέας γενιάς στην Ευρώπη. Και όχι άδικα. Κοίταξε, έπνευση, παρατήρησε χρώματα, λάμψη, συνέστημα. Βίρονα. Άσε οι συμβολισμοί, χρειάζεται πολύς χρόνος για να τους ανακαλύψεις. Μας ήρθε ένα προσκλητήριο, αγάπη μου. Τι προσκλητήριο? Γάμο. Πάλι προσκλητήριο γάμου, αμάν, έχω βαρεθεί πια με αυτούς τους γάμους. Ποιανό είναι? Αλεξάνδρα Τάτσι. Αλεξάνδρα Τάτσι. Yes. Η γνωστή Αλεξάνδρα Τάτσι. Ακριβώς. Με τον πρίγκιπα Ερνέστο της Προσίας. Με κοροϊδεύεις. Σε κοροϊδεύω, διάβασα. Πριγκυπική σφραγίδα, πριγκυπικό στυρεός. Αριθμός θέση στην εκκλησία, τραπεζιού στη δεξίωση. Τα πάντα με κάθε λεπτομέρεια οργανωμένα. Τελικά, η κλινική μου είναι πολύ πιο γνωστή από όσο εγώ νόμιζα. Και έχω ξεπεράσει τα όρια της απλά καλής φήμης. Εμένα καλές, αγάπη μου, η Αλεξάνδρα. Εσένα? Ναι. Σε ξέρει? Να κάναμε μαζί μάστρα στο Λονδίνο. Α. Δηλαδή, δεν κάναμε παρέα. Καθόλου, αλλά μου κάνει τρομερή εντύπωση πώς με θυμήθηκε και πώς με βρήκε κιόλας. Σημασία έχει ότι σε βρήκε, αγάπη μου. Μιράντα, είμαστε καλεσμένοι στο γάμο της δεκαετίας, το καταλαβαίνεις. Η πιο διάσημη Ελληνίδα δημοσιογράφος και παρουσιάστρια παντρεύεται τον πιο περιζήτητο πρίγκιπα της Ευρώπης. Θα είναι καλεσμένη η αφρόκρεμα της Υπήρου μας. Εστεμένοι πολιτικοί, διπλωμάτες, επιχειρηματίες, εφοπλιστές, καλλιτέχνες. Φαντάσου τι κόσμο θα γνωρίσουμε. Πόσο θα ανέβει το κοινωνικό μας στάτους. Ναι. Πω πω, τι γάμος είναι αυτός, ε, τη στάτση με τον πρίγκιπα. Σου λέει το κάτι άλλο. Αχ, να μπορούσα να πάω κι εγώ. Όλη η καλή κοινωνία εκεί θα είναι. Σιγά. Όλο βασιλιάδες και πρίγκιπες και διάδοχοι. Και τι το λες, Χριστιανή μου, με αυτή την αηδία στα μούτρα σου? Γιατί έτσι αισθάνομαι για αυτούς τους χαραμοφάιδες. Και έτσι έπρεπε να αισθάνεσαι κι εσύ που μεγάλωσες σε δημοκρατική οικογένεια. Καλά, δεν είπαμε ότι είμαι και βασιλική, αντέ. Απλά θέλω να τους δω. Όχι να τους ψηφίσω. Αυτό σου έλειπε. Θα τρίζουν τα κόκαλα του πατέρα σου. Τα κόκαλα του πατέρα μου έχουν πολύ σημαντικότερο λόγο να τρίζουν. Εάν τρίζουν. Ναι, μιλάς, ε. Τι να πω, παιδί μου, αν σου αρέσουν οι πρίγκιπες και οι βασιλιάδες, περιορέξεως, οδυσσιώδης. Τα σμυρνέικα σε μένα και δεν περνάνε περιορέξεως και κουραφέξαλα. Αλλάξαμε θέμα. Δεν μιλάμε τώρα για τους πρίγκιπες και τους βασιλιάδες, για τον μπαμπά μιλάμε. Ο μπαμπάς, παιδί μου, ήταν αντίθετος σε όλα αυτά. Ήταν αριστερός. Συνεχίζεις. Τι? Να κάνεις την Κινέζα. Να αλλάζεις θέμα. Δεν αλλάζω θέμα. Για το γάμο της Τάτσι με τον πρίγκιπα, δεν μιλάμε? Μιλούσαμε. Τώρα μιλάμε για το λόγο που θα κάνει τα κόκαλα του πατέρα μου να τρίζουνε. Και αυτός ο λόγος δεν είναι ούτε η Τάτσι ούτε ο πρίγκιπας. Παρά είναι ο Χαρίλαος. Και μη με ρωτήσεις, κυρία μου, ποιος Χαρίλαος, γιατί θα με κάνεις να εκνευριστώ ακόμη περισσότερο. Είσαι εκνευρισμένη? Πολύ. Επειδή δεν θα πας στο γάμο? Αχ, όχι. Όχι! Δεν θα με στείλεις εσύ εμένα στο Δαφνί. Δεν θα με στείλεις στο Δαφνί. Αγάπη μου, τι λες, να φορέσω σμόκιν ή φράκο? Βίρνα. Δεν είμαστε εμείς. Τι δεν είμαστε εμείς? Καλεσμένοι. Μίραντα, τι είναι αυτά που λες, έχεις τρελαθεί? Δεν πιστεύω πως αυτή η πρόσκληση είναι για μένα. Γιατί? Όταν κάναμε μάστερ, η Αλεξάνδρα έκανε παρέα, κολλητή παρέα μιλάμε τώρα, έτσι, με μια άλλη Μιράντα, η οποία λεγόταν Μιράντα Παύλου, έτσι, εμένα. Με ξέρει το πατρικό μου, Αμυρά. Έτσι με ξέρει, έτσι με γνώρισε, έτσι με θυμάται, αν με θυμάται. Το Παπα Παύλου. Αποκλείεται να το γνωρίζει. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Οπότε, εγώ πιστεύω
ότι έχει γίνει μπέρδεμα με τις δημόσιες σχέσεις της. Και αυτή η πρόσκληση είναι για την άλλη Μιράντα. Οπότε, αγάπη μου, τσάμπα χαίρεσαι. Στο μια στιγμή. Αυτό που λες είναι μια υπόθεση. Λογική μεν, έτσι όπως το θέτεις, αλλά υπόθεση. Που ακόμα και αν είναι έτσι δεν μπορεί να αποδειχθεί. Γιατί σημασία δεν έχει για ποιον είναι η πρόσκληση. Σημασία έχει σε ποιον πήγε. Σταμάτα λοιπόν να προβληματίζεσαι, διασκέδασέ το και άρχισε να ετοιμάζεσαι για τον πιο γκλάμορους γάμο της δεκαετίας. Αν είναι να το δούμε έτσι. Θα το δούμε έτσι ακριβώς. Και που ξέρεις, μπορεί να σε θυμηθεί, να αρχίσουμε να κάνουμε παρέα και να τους καλέσουμε εδώ στο σπίτι. Πάω και να μπουκάρει ο Μπάμπης και η Πελαγία, ούτε να το σκέφτομαι, δεν θέλω. Δεν έλεγα τίποτα άλλο. Να τους διώξεις. Η Μίλτσα που είναι. Και έλεγα, δεν θα τη ζητήσεις. Τι είπες? Έχει βγει έξω με τον Κόρα να συζητήσουν. Όχι, κάτι είπες προηγουμένως. Τι είπες? Τίποτα, αγάπη μου, τίποτα. Άμα με πιάσετε από τη μύτη, θα σκάσω. Δεν έχουμε τέτοια πρόθεση. Μόνος σου είσαι? Ναι, ολομόναχος είμαι. Αφήστε με, έχω πάρα πολλά νεύρα, συγγνώμη. Με ποιον? Με την Πελαγία, με την πεθερά μου, με όλους εκεί μέσα. Πήγα πάνω να ξαπλώσω σαν άνθρωπος και ήρθε και άλλαξε την κρεβατομουρμούρα. Πελαγία. Ναι, η Πελαγία. Θέλει αμέτη Μοχαμέτη να πάει σε ένα γάμο. Έφυγα να μην μου σπάσει τα νεύρα. Και ήρθε εδώ να σπάσει τα δικά μας. Κάθισε. Σε ευχαριστώ, Μιράντα μου. Σε ευχαριστώ. Τι είναι αυτό? Πίνακας. Ναι. Ωραίος. Εμάς ρωτάς. Ωραίος. Και ακριβώς, πανάκριβος. Καπουτσόφσκι. Δεν ντρέπεσαι μπροστά στη γυναίκα σου. Γιατί να ντραπώ? Πού λες Σόκιν? Όχι. Ο ζωγράφος λέγεται Καπουτσόφσκι. Είναι Ρώσος, ε? Ναι, που ζει στη Γαλλία. Α, ο έρμος πρόσφυγας. Τώρα τον πειράτε? Ναι. Θέλω να πάρω κι εγώ ένα. Το κοριτσάκι με τις φράουλες? Όχι, να μην το βλέπω άλλο. Αυτό το έχει η πεθερά μου στη σάλα της την ίδια. Το περίεργο θα ήταν να μην τον είχε. Εγώ θέλω να πάρω ένα έτσι που να έχει θάλασσες, να έχει καΐκια. Να έχει βαρκούλες. Φορμενίζουνε. Θες καφέ? Όχι, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, Μιράντα, με έχω πιει 4. Τι βλέπω, χαρές έχουμε. Προσκλητήριο. Από το σόι σας είναι? Μια φίλη. Φίλη. Πλούσια θα είναι. Βλέπω κορδέλες ακριβές. Και πολύ διάσημη, Αλεξάνδρα Τάτσι. Την ξέρεις? Αστοία. Η δημοσιογράφος που θα παντρευτεί τον πρίγκιπα. Ναι. Σε αυτό το γάμο είσαστε εσείς καλεσμένοι? Ναι. Μην το μάθει η Πελαγία. Γιατί? Γιατί αυτός είναι ο γάμος που θέλει να πάει. Ο Χριστός και ο Απόστολος Πελαγία σε αυτό το γάμο? Ναι, σου λέω. Θα είναι όλο το αφάνγκατε, η υψηλή κοινωνία. Θα είναι βασιλείς. Θα είναι αυτοκράτορες. Θα είναι πρίγκιπες. Βέβαια, και να λείπει η Πελαγία. Δεν πάει. Η αυτού εξοχώτης πρίγκιπας Ερνέστος, Κάρολος, Αλβέρτος, Φίλιππος. Πόσα ονόματα έχει. Της Προσίας, αυτή θα είναι η μάνα του. Και η κυρία Αλεξάνδρα Τάτσι έρχονται εις γάμου κοινωνία. Άμα το δει αυτό η Πελαγία θα πάθει. Ωρε Βίρονα. Έλα. Στη φιλία μας. Κάμε μου τη χάρη. Τι? Πάρτε τη μαζί σας. Ποια? Την Πελαγία. Όχι. Θα είναι φρόνιμη. Όχι. Αυτό έλειπε να πούνε ναι. Τι είπες εσύ? Και να θέλανε, λέω, δεν μπορούσαν να πούνε ναι. Σε αυτούς τους γάμους οι προσκλήσεις είναι αυστηρά προσωπικές και οι θέσεις αριθμημένες και προκαθορισμένες. Και μέσα στην εκκλησία? Και στην εκκλησία και στη δεξίωση και παντού. Και τι είναι, καλέ, η εκκλησία? Γήπεδο είναι? Μη χειρότερα. Δεν υπάρχουν. Τι είπε αυτή? Άστινε, μωρέ, τρελή είναι ό,τι θέλει, λέει. Είπε δεν υπάρχουν. Τι δεν υπάρχουν, καλέ, προσκλήσεις? Ξέρω εγώ, ρώτατε. Και πού το ξέρει αυτή? Αυτή όλα τα ξέρει. Ιουλία! Ιουλία! Παρακαλώ. Πού ξέρεις ότι δεν υπάρχουν? Ορίστε. Λέω! Πού ξέρεις εσύ ότι δεν υπάρχουν προσκλήσεις για το γάμο? Τι προσκλήσεις, καλέ, μου λέτε? Ποιο γάμο? Τώρα που πήγαινες κάτω, δεν είπες δεν υπάρχουν. Τι δεν υπάρχουν? Α, δεν υπάρχουν άλλες δουλειές να κάνω. Τελείωσα. Α. Με χρειάζεστε τώρα κάτι άλλο, γιατί θα ήθελα να πάω να αναπαυθώ. Ναι. Έλα εδώ, Τζούλιετ. Να σου πω κάτι. Εσύ που είσαι τόσο γλυκιά γυναίκα, δεν μου λες. Δούλευες, από όσο θυμάμαι, στο σπίτι του πρέσβη του Λουξεμβούργου. Καλή του ώρα. Ναι, καλή του ώρα. Οπότε εκεί καταλαβαίνω ότι θα γνώρισες πολύ υψηλά πρόσωπα της πολύ καλής κοινωνίας. Τον καλύτερο κόσμο. Μπράβο σου, κούκλε μου. Μήπως κανένας από όλους αυτούς μπορεί να μας δώσει μια πρόσκληση για να πάω κι εγώ σε αυτό το γάμο που τόσο πολύ θέλω. Ποιο γάμο? Άντε πάλι, ποιο γάμο, λέει. Το γάμο, Χριστιανή μου, τη Στάτση με τον πρίγκιπα. Όχι! Όχι! Τέρας! Τέρας μόνο!
Απορώ γιατί την κρατάτε και την έχετε και την καμαρώνετε. Εγώ τη βαστάω απολύπηση. Την κόρη σου ρώτα. Η κόρη της θέλει πρόσκληση. Τι θέλεις να σου κάνω? Δεν ξέρω τι θα κάνεις, θέλω να μου βρεις. Ω, μπελά που βρήκαμε. Όχι, μπάμπη, μην κάνεις έτσι, δεν είμαι τρελή. Σε παρακαλώ. Θέλω να πάω σε αυτό το γάμο. Γιατί δηλαδή, η διπλανή είναι καλύτερη? Σώπα, κοκόνα μου, η διπλανή είναι χρόνια πλούσιοι. Ωραία, και εμείς είμαστε τώρα πλούσιοι και διάσημοι. Το βρήκα. Δεν της αρέσει η Μπέτη? Ποιας? Ποιας, λέει, τη Στάτση, καλέ. Θα τηλεφωνήσω στην εταιρεία. Θα φέρω τον κόσμο ανάποδα. Σε αυτό το γάμο πρέπει να πάω. Αν δεν πάω εγώ, ο γάμος δεν στεριώνει. Κοίτα, μη σου πέσει από δίπλα και σε πιάσει τον μπουρμπούρ και σε ψήσει να την πάρουμε μαζί μας το γάμο. Σε έχω ικανή. Έλα, αγάπη μου, τώρα τι είναι αυτά που λες? Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, αφού η πρόσκληση είναι για δύο άτομα. Α, γι' αυτό δεν θα την πάρουμε μαζί μας το γάμο, επειδή είναι για δύο άτομα. Δηλαδή, αν ήταν για τρία άτομα, θα τη λέγαμε να έρθει. Όχι. Τι, όχι, παιδί μου, το σκέφτεσαι? Όχι. Μιράντα, σε παρακαλώ, μη με αγχώνεις. Αυτό σου λέω μόνο. Μη με αγχώνεις. Εντάξει, δεν θέλω να το κάνω, αλλά θα το κάνω. Δηλαδή? Θα σε αγχώσω. Γιατί? Γιατί πρέπει να σκεφτούμε τι δώρο θα στείλουμε, Βίρονα. Το έχω σκεφτεί. Τι? Μια θεραπεία anti-aging αξίας 10.000 ευρώ προσφορά της κλινικής Παπαπαύλου. Συγγνώμη, τώρα αυτό είναι ωραίο δώρο? Μια χαρά δώρο είναι, θα μας ανοίξει και πόρτες. Δεν νομίζω να σου ανοίξει καμία πόρτα, άσε που θα γελιοποιηθούμε. Γιατί? Τι γιατί, αγάπη μου, γιατί η περιποίηση του εαυτού μας είναι προσωπική υπόθεση και κάτι επιλογή. Δηλαδή, επιλέγουμε τι θέλουμε να κάνουμε και πού θέλουμε να το κάνουμε. Τώρα εδώ είναι σαν να τους λες με το ζόρι, λότε στην κλινική μου. Που είναι μια από τις καλύτερες της χώρας στο είδος της. Εντάξει, δεν αντιλέγω, αλλά δεν είναι επιλογή τους. Περίμενε. Πες ότι δεν έρχονται, έτσι. Έχουν το δικό τους πλαστικό χειρουργό, ένα φίλο, ρε παιδάκι μου, και δεν θέλουν να έρθουν. Τι γίνεται? Το χάνουν το δώρο, είναι σαν να μην τους έχουμε κάνει δώρο. Άσε που φαίνεται σαν να μην έχουμε λεφτά. Γιατί έχουμε? Δηλαδή, θέλω να πω για να κάνουμε ένα καλό δώρο. Εντάξει, λεφτά μπορεί να μην έχουμε, αλλά δώρο έχουμε. Ποιο δώρο, τι εννοείς? Το Καπουτσόφσκι! Δεν υπάρχει περίπτωση! Γιατί? Ούτε να το σκέφτεσαι! Δεν ξέρω, εγώ πάντως έχω ακούσει ότι η Αλεξάνδρα είναι λάτρης της μοντέρνας τέχνης. Θα το εκτιμήσει δεόντως τον πίνακα. Θα αναρωτηθεί ποιος της τον έστειλε, θα δει Παπαπαύλου, πλαστικός χειρουργός. Θα ρωτήσει, θα σε συζητήσει. Το πιο πιθανό είναι να θελήσει να σε γνωρίσει. Έτσι, αγάπη μου, ανοίγονται οι πόρτες. Έτσι ανοίγονται οι πόρτες, όχι με το ζόρι. Ελάτε στην κλινική μου. Όνειρο ήταν και πάει. Τι είπατε? Τίποτα, παιδί μου, για τον πίνακα, λέω, να τον προσέξετε. Είναι πανάκριβος και μοναδικός. Να τον παραδώσετε στην ίδια την κυρία Τάτση, στα χέρια της, μαζί με αυτό το φάκελο. Έχεις βάλει μέσα κάρτες, κινητά, τηλέφωνα κτλ.? Τα πάντα. Ωραία. Να μας ειδοποιήσετε μόλις παραδοθεί. Όλα τα ίσως. Μια κουβέντα είναι αυτή. Ελπίζω να αξίζει τον κόπο και να τον εκτιμήσει η κυρία Τάτση, δε όντως, όπως είπες. Να είσαι σίγουρος. Δεν υπάρχει περίπτωση. Καλά, κοτζαμάνε εταιρεία, και δεν μπορείτε να μου βρείτε μία πρόσκληση πριν η κόρη μου να πάω σε αυτό το γάμο? Τι γιατί? Θέλω να πάω γιατί δεν είναι όποιος και ποιος γάμος, θα είναι ο γάμος της χρονιάς. Το είπα και στην Ευγενία και στην Αταλή. Τίποτα, και αυτές δεν έχουνε. Τέλος πάντων, αν σκεφτείς κάτι, πάρε με, σε παρακαλώ πολύ, ναι. Άννα μου, γάδεις και εσύ, γαϊδούρα μου, κάνεις την καρδιά περιβόλη. Μπορεί μήπως να πάρω στο κανάλι και να πω ότι είμαι μαμά της Μπέτσης και να μιλήσω εγώ η ίδια στην Τάτση? Καλέ τώρα, Παμπέτη, πού είναι τα παιδιά μου, αργήσανε. Ρε παιδιά, πού πήγε ο Κωνσταντίνος? Εκεί με κάτι παιδιά. Ναι, αλλά πού να φύγουμε? Πάμε τότε, αφού δεν ξέρετε τον δρόμο. Ένα λεπτό. Θέλω να πάω στην τουαλέτα. Δεν μπορεί να κρατήσει μέχρι το σπίτι? Όχι. Μπέτη. Γεια σου, Μπέτη. Ήθελα να σε ευχαριστήσω. Εμένα, γιατί? Γιατί έχεις κάνει χαρούμενη τη μικρή μου αδερφή που είναι στο νοσοκομείο. Ναι, εγώ δεν έχω πάει να δω κανένα στο νοσοκομείο. Λέω για το αυτόγραφο που της έστειλες με τον ατζέντη σου. Τον ατζέντη μου? Ναι. Μα εγώ δεν έχω ατζέντη. Έχεις τον Κωνσταντίνο. Ποιο Κωνσταντίνο? Τον Παπαπαύλου. Αυτός δεν είναι ατζέντης μου, είναι φίλος μου. Εμάς μας είπε ότι είναι ατζέντη σου και μας είπε ότι θα βγάλεις και τη σερ. Ναι, μπορεί. Η εταιρεία μου. Σε παρακαλώ, μην είναι ακριβά όπως τα αυτόγραφα. Ποια αυτόγραφα? Τα δικά σου. Γιατί τα πληρώνετε? Ναι, 6 ευρώ το ένα. Τζάμπα θα τα δώσω το τισέρτ. Τι? Δεν θα πληρώσετε τίποτα. Ούτε ένα ευρώ. Σούπερ! Και από εδώ και πέρα και τα αυτόγραφα, όλα τζάμπα. Να το πείτε σε όλους. Θα το πούμε, είσαι απίθανη. Όμως δεν θέλω να πείτε τίποτα στον Κωνσταντίνο. Γιατί? Γιατί θέλω να του κάνω έκπληξη. Δηλαδή? Δηλαδή τίποτα. Έτσι το είπα επίτηδες. Για να μην του το πούν και καταλάβει ότι το ξέρω. Και τι θα κάνεις?
Πού θα τη φέρω? Αυτός τα έχει πληρώσει για τα μπλουζάκια και θα θέλει να τα πουλήσει για να πάρει πίσω τα λεφτά του. Ενώ εγώ που θα μου τα δώσει η εταιρεία μου, θα τα δώσω τζάμπα. Ποια θα πάρουν τα παιδιά, τα δικά μου τα τζάμπα ή τα δικά του που θα τα πληρώσουν? Τα δικά σου βέβαια, μόνο ένας βράκας θα παίρνει τα άλλα. Άρα τα δικά του που θα τα έχει πληρώσει θα του μείνουνε. Καλά να πάθει. Αυτό λέω κι εγώ. Γι' αυτό δεν του είπα τίποτα. Παρόλο που θύμωσα πάρα πολύ, γιατί σκέφτηκα. Καλύτερα να του τη φέρω για να μάθει. Αν αυτό είναι από το Διόνυσο, εγώ είμαι από την Νίκαια. Κι εγώ. Δεν θα έρθω στο πάρτι του Γιάννη, θα πάω στην Νίκαια. Ο λόγος? Δεν έχω όρεξη. Άμα δεν έχεις όρεξη, γιατί να πας στην Νίκαια? Πάντως όχι για να πετάξω αυγά. Τι ήταν αυτό, ρε, τι παράκνη. Πόσο κομπλεξικός πρέπει να είσαι για να κάνεις αυτό το πράγμα? Να πετάς αυγά στα αμάξια για να διασκεδάζεις. Απίστευτο, μιλάμε τα παιδιά είναι για πολύ ξύλο. Έλα μωρέ, για χαβαλέ ήταν. Ναι, ωραίος χαβαλές, τι να σου πω. Αντί να βρουν καμιά γκόμα να ξυλαμπικάρουνε. Παιδάκια ανώριμα, ηλίθια. Να σου πω. Στην Νίκαια θα πας για να δεις τους φίλους σου ή? Για να δω τους φίλους μου. Για παρέα. Εγώ δεν σου κάνω. Εσύ θα πας στο πάρτι. Άμα δεν πας, εσύ δεν θα πάω το κι εγώ. Θα μείνω μαζί σου. Εντάξει. Εντάξει. Ωραία. Τι θα κάνουμε? Ξέρω εγώ, πάμε κανένα σινεμά. Πάμε. Τι έχεις? Τίποτα. Πώς τίποτα ρε Άρη, αφού σε βλέπω, είσαι κάπως. Έγινε κάτι χθες με τη Λίζα, ε? Θα μου πεις? Τι να σου πω, η κοπέλα δεν πάει καλά. Είναι εντελώς τυπημένη, μιλάμε. Έχει σηκώσει άγκερ, δεν βγάζει άκρη. Δηλαδή, δεν ξέρει τι της γίνεται, να το πω. Είναι μαζόχα, σάικο, ηλίθια, όλα μαζί πακέτο. Το μόνο σίγουρο πάντως είναι ότι δεν παλεύεται. Τι σου έκανε? Να σου πω, με τη Λίζα θα ασχολούμαστε. Δεν έχουμε τίποτα καλύτερο να κάνουμε. Πολλά. Εσύ είσαι κολλημένος. Ξεκόλαμε. Θα την πλακώσω στο ξύλο. Αυτή είναι αυτό. Αυτή είναι φίλη μου. Υποτίθεται. Λέω να μην πάμε σινεμά. Κι εγώ. Έλα, πάμε να φύγουμε. Όχι. Λίζα. Περνάτε καλά. Μια χαρά, εσύ. Μπορώ να σου πω? Λίζα, ας τα σπαστικά έτσι. Δεν μίλησες σε σένα. Σε ποιον μίλησες? Σε σένα. Μπα, μου μιλάς τώρα. Δεν σε βλέπω μεθυσμένη. Πάμε έξω να μιλήσουμε. Όχι. Γιατί? Να μεθύσεις πρώτα και μετά. Στο σαλόνι, στους καναπέδες, για να μαζεύω εγώ ψίχουλα. Καλέ, τι μουρμουράς εσύ τη χάμα πρωινιάτικα? Τι μουρμουράω? Γιατί δεν κατεβαίνετε να πάρετε πρωινό στην τραπεζαρία σαν άνθρωποι? Γιατί πονάω στην καρέκλα. Εσείς η κυρία? Η κυρία κάνει παρέα στην άλλη κυρία. Έτσι για να σκάσεις γλωσσοκοπάνα. Και εσείς τι πονάτε? Ακόμα πονάτε? Μια εβδομάδα έχει περάσει. 10 μέρες είπε ο γιατρός. Οχιά! 3 μέρες εμείνανε και γλιτώσαμε. Ναι, κι εγώ. Να γίνω καλά και να πάω στο σπιτάκι μου. Ριβάρες για το χαρίλαο. Αμάντια με αυτό το χαρίλαο. Νησάξατε όλοι. Δεν υπάρχει χαρίλαο. Σπάρτε το χαμπέρι. Δεν υπάρχει. Το καλό που σου θέλω, κακομήρα μου. Γιατί βρε πελαγία. Δεν πρέπει να αποκαταστήσουμε τη μαμά. Όχι. Αποκαταστημένη είναι. Έχει μια πολύ πλούσια κόρη. Και σε παρακαλώ, μπάμπη μου, σταμάτα να κάνεις πλάκα. Είσαι άδικη, πελαγία. Δες τη μαμά. Σφίζει από ζωή. Θέλει να χαρεί τον έρωτα, να τρέξει σε παιδιάδες, σε κάμπους, να κόψει λουλούδια. Δες αυτό το γερό σκαρί. Δεν είναι κρίμα να μην έχει δίπλα του έναν άντρα. Δικαιούται ένα δεύτερο γάμο, πελαγία. Κανέναν! Και μην ξανακούσω τη λέξη γάμος εδώ μέσα. Σήμερα είναι ο γάμος της Τάτση με τον πρίγκιπα και δεν έχω βρει ακόμα πρόσκληση. Και μου την έχει δώσει. Ρασβόλε σε λυσίτσα, σούσι σε κογκράνα, λετσινί. Μην ξεχάσεις να αλλάξεις τα σεντόνια, Μελίτσα, Μάλιστα, κυρία, το ξέρω. Έχω φέρει και το καλάθι. Άλλαξα και τις πετσέτες στο μπάνιο, έβαλα καθαρές. Ωραία. Τι γίνεται με τον Κόραν, το ξεπέρασε το σοκ? Ξεαγχώθηκε? Ναι, το ξανασκέφτηκε και αποφάσισε να κρατήσουμε το παιδί. Αχ, ωραίο, μπράβο! Θα παντρευτείτε? Ναι, αλλά όχι ακόμα. Αργότερα. Ο Κόραν δεν είναι έτοιμος, θα πάει στον Καναδά. Γιατί?
Για δουλειά. Τι δηλαδή, θα φύγεις? Όχι. Θα πάει μόνος του, θα μείνει 6 μήνες, θα γυρίσει, θα παντρευτούμε, θα γεννήσω και μετά ανάλογα θα αποφασίσουμε αν θα πάμε εκεί ή θα κάτσουμε εδώ. Τελικά αυτό το απλό παρασκεύασμα από γιαούρτι και αγγούρι είναι ένα από τα αιώνια μυστικά της νεότητας και της φρυγιλότητας του προσώπου. Το ξέρω, αγάπη μου. Το φτιάχνεις κάθε εβδομάδα και το βάζω. Τι σε έβγες τώρα και μου το έπεισε αυτό? Στο είπα για να τελειώνεις και να έρθεις να σου βάλω. Και από τώρα, το απόγευμα είναι ο γάμος. Από τώρα για να δουλέψει. Το απόγευμα θα κάνουμε άλλα. Θα εμφανιστούμε στο γάμο τουλάχιστον 10 χρόνια νεότεροι. Εγώ πάω να βάλω το πλυντήριο και θα γυρίσω να στρώσω. Εντάξει, εντάξει. Δεν μας τα λέει καλά ο κύριος Γκόραν. Καθόλου καλά. Δηλαδή? Δηλαδή, μια εβδομάδα τώρα είναι αγχωμένος, να το κρατήσει το παιδί, να μην το κρατήσει το παιδί. Ξαφνικά το θέλει το παιδί, αλλά φεύγει για τον Καναδά για 6 μήνες και θα γυρίσει σε 6 μήνες να την παντρευτεί και... Εμένα όλο αυτό μου θυμίζει στρίβινδια του Αραβόνος. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να πάει μαζί του. Μιλάντα, αγάπη μου, τι είναι αυτά που λες? Στην κατάστασή της? Να πάει στην άκρη του κόσμου? Άγνωστη μεταξύ αγνώστων? Με μόνο στήριγμά της τον Γκόραν? Γιατί εδώ τι είναι? Ξένη δεν είναι? Ποιον έχει εδώ πέρα? Πρώτον, εδώ δεν είναι η άκρη του κόσμου. Είναι 2 βήματα από την πατρίδα της. Και δεύτερον, έχει εμάς. Δεν νομίζω πως θα την αφήσουμε έτσι. Θα τη βοηθήσουμε έτσι, δεν είναι? Θα τη σταθούμε. Ναι, εντάξει, δεν λέω. Έχει και το μεταπτυχιακό της, μην ξεχνάμε. Βρίσκεται στο τέλος. Θα το αφήσει τώρα, κρίμα είναι. Ναι, βέβαια. Αυτό που το πας. Ναι. Αυτό το να παίρνετε πρωινό στο δωμάτιό σας είναι καινούργια μόδα? Ναι, και θα ισχύει από εδώ και πέρα όλα τα Σαββατοκυριακά. Νωρίς ξυπνήσατε σήμερα. Νέο παιδί είμαι, έχω ανάγκη από ύπνο. Χθες το βράδυ ήρθατε στις 3 η ώρα, σας άκουσα. 3 και 5. Πολύ αργά για την ηλικία σας. Η μητέρα σας το ξέρει? Είχατε πάρει άδεια? Δεν της το πες. Πώς το πάθες? Αν έλεγα στη μητέρα σας ό,τι συμβαίνει εδώ μέσα, θα είχαμε χάσει όλη την ηρεμία μας. Αλήθεια, πολύ ηρεμία, λοιπόν. Όλοι, εκτός από τη γιαγιά σας. Πού έχουν πάει? Ο μπαμπάς σας με τα παιδιά στη Λέσχη, η μητέρα σας δίπλα. Με θέλετε τίποτα άλλο, γιατί έχω και δουλειές? Όχι. Α, γιαγιά μου τι κάνει? Τη μοιραία. Ναι, 2 μέρες υπομονή θα κάνεις, Χαριλάε μου. Σε 2 μέρες θα είμαι περδίκη, ε? Ναι, και θα βρεθούμε και βόλτες θα πάμε και όλα. Κι εγώ σε πεθύμισα, αλλά να, ύστερα από τόσα χρόνια που βρεθήκαμε, μας έτυχε αυτό. Μήπως το ήθελα, Χαριλάε μου? Ευτυχώς που είναι περαστικά. Ναι, κούλα μου! Ευτυχώς που είναι περαστικά και δεν θα μου μείνει κανένα κουσούρι. Ναι, εντάξει, κουλίτσα μου, θα σε πάρω εγώ. Ακούς? Όχι εσύ, εγώ θα σε πάρω. Αργότερα. Αργότερα, τρακάρανε 2 κότερα. Τι? Με ποιον μιλούσατε, με το αμόρε? Άτε καλέ από εκεί. Δεν έχω αμόρε, ανεδεστάτη. Με πρίξατε. Ένιω σου, κακομήρα μου, τώρα που θα έρθει η Πελαγία θα σου δείξω. Πριν έρθει η Πελαγία, δεν σβήνετε καλού κακού τις κλήσεις από το κινητό σας? Μην τις δει και αντί να μου δείξετε, σας δείξει. Τι θα μου δείξει, ρε, τι θα μου δείξει? Πόσα πίδια βάζει ο σάκος. Δεν μπορώ να σου πάρω μπομπονιέρα, Πελαγία μου. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα τώρα. Εφόσον είναι μία για τον καθένα. Ωραία, πες αυτή την κοπελίτσα που θα τη μοιράζει ότι θες και μία για τη μάνα σου. Που κάθεται πιο εκεί. Γιατί πιάστηκε, πες, από την Ορθοστασία. Κατάλαβες? Και δείξε μια κυρία. Τι, μια άγνωστη? Ναι, καλέ. Τόσος κόσμος θα είναι εκεί χάμω. Όλο και κάποια κυρία θα κουράστηκε και θα κάθισε. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, δεν συγγνώμη. Εγώ δεν μπορώ να τα κάνω αυτά. Γιατί? Γιατί δεν μπορώ. Έπρεπε να ήμουν εγώ, βρε. 4 μπομπονιέρες θα έπαιρνα. Τέλος πάντων, λοιπόν, θα σου δώσω το CD της Μπέτ στο καινούριο να της το δώκεις. Πότε? Θα στο φέρω, καλέ, πριν φύγετε. Όχι, θέλω να πω
Πώς θα της το δώσω, Καλέ, θα βρεις μια ευκαιρία πάνω στη χαιρετούρα. Αλλαγία μου, πού θα το βάλει, νύφη είναι η κοπέλα, δηλαδή με νυφικό θα είναι. Ωραία λοιπόν, ας το δώσει το γαμπρό που θα φοράει κοστούμι και θα έχει τσέπες. Ας το δώσει στη μάνα της, θα έχει μια τσάντα μαζί της, δεν γίνεται. Ας το δώσει στην πεθερά της στην τελική. Λοιπόν, τι ώρα θα φύγετε, πες μου. Κατά τις 4. Γιατί τόσο νωρίς. Καλύτερα να πάμε πιο νωρίς παρά να αργήσουμε. Ξέρεις τώρα, εκεί πέρα θα γίνεται χαπαλές. Λίγο να κοιτάξεις από εδώ, να δεις ποιοι είναι. Όπω, θα χαζεύστε και τα ρούχα, τα καπέλα. Δεν σου πω, θα είναι και η Ελισάβετ. Της Αγγλίας. Μπα, δεν νομίζω. Ο Κάρολος θα είναι σίγουρα, το διάβασα. Με την Καμίλα. Μάλλον. Θα είναι και η Καρολίνα του Μονακό, ε. Και αυτός ο κούκλος, πώς τον λένε, μωρέ, ο Βιτόριο της Σαρδινίας. Ναι, σίγουρα. Καλέ, αυτός δεν θα παντρευτεί ποτέ, του ήθελα να ξέρα. Τι να σου πω. Πάντως τώρα λέει τα έχει με ένα μοντέλο, Γερμανίδα. Αλλά παλιά είχα διαβάσει εγώ σε ένα περιοδικό από αυτά που κουτσομπολίστηκα. Ότι τα έχει με ένα μαύρο αθλητή. Από την ακτή του ελεφαντο. Ελεφαντοστό. Αγία σου, αυτό. Τώρα αυτό να το πιστέψω εγώ. Ισχύει, τι λες εσύ. Πού να ξέρω αν ισχύει, ξέρω εγώ. Μπορεί και να ισχύει. Τι μας νοιάζει για μας. Έκανε σωστά, περιορέξιο κολοκυθόπιτα. Α, εγώ φιλενά δεν είμαι πολύ μοντέρνα αυτά. Σκασίλα μου μεγάλη. Ο καθένα είναι ελεύθερο στη ζωή του να κάνει αυτό που γουστάρει, έτσι δεν είναι. Τι με νοιάζει εμένα. Μπράβο, Πελαγία, και εγώ σε είχα για συντηρητική. Συντηρητική εγώ. Δεν είσαι με τα καλά σου, Μιράντα μου. Άκουσε. Μπορεί να μην έχω βγάλει γυμνάσιο, αλλά έχω πολύ ανοιχτό μυαλό εμένα που με βλέπει. Τι δηλαδή, αν ερχόταν τώρα ο γιο σου και σου λέγει ότι είναι γκέι, δεν θα αντιδρούσε. Όχι, δεν θα προλάβαινα. Θα το πάθαινα αμέσω το εγκεφαλικό. Τόσο ανοιχτό μυαλό. Άλλο τα δικά μας, άλλο τα ξένα. Λοιπόν, άκουσε, τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Θα σου φέρω το CD και θα έρθω επίτηδες νωρίτερα για να δω τι θα φοράς. Υψηλότατε Βίον Ανθόσπατο. Βίρον Παπαπάβλου, πλαστικός χειρουργός. Ιδιοκτήτης της κλινικής Παπαπάβλου. Κυρία μου, τα σέβη. Κάθε ευτυχία και επιτυχία. Παρέτοιμος. Άντε, πάρε την πρόσκληση και πάμε. Έχω χωθεί, δεν ξέρω. Γιατί? Δεν ξέρω, έχω ένα περίεργο προαίσθημα. Κακός, όλα θα πάνε μια χαρά. Πού είναι η πρόσκληση? Πάνω στο κομμωδίνο σου. Εδώ, αγάπη μου, είναι μόνο ο φάκελος. Εκεί την έβαλα, αγάπη μου. Κοίταξε καλύτερα. Είσαι σίγουρη? Σιγουρότατη. Μήπως την έβαλες μέσα στο άλλο δωμάτιο? Όχι, μωρό μου, κοίταξε κάτω, μήπως έχει πέσει. Έλα εδώ. Όχι, ούτε κάτω είναι. Μήπως την έβαλες στο άλλο το κομμωδίνο και έχεις μπερδευτεί? Αχ, Θεέ μου, δεν το πιστεύω αυτό τώρα. Το πιστεύω, δεν είναι εδώ η πρόσκληση. Πού είναι? Ω, Θεέ μου. Μίλητσα. Μίλητσα. Μίλητσα! Ψέματα. Θα την κολλήσω. Όχι. Συγγνώμη. Δεν το πιστεύω. Πόπο. Δίνωνα. Το μάτι της. Πιανής. Χρουσούσας της διπλανής. Αυτινής. Τελικά δεν πρέπει να της λέμε απολύτως τίποτα. Πάει τζάμπα και ο Καπουτσόφης, δεν θα πάμε στο γάμο. Θα πάμε. Πώς, χωρίς πρόσκληση? Θα πάρω τηλέφωνο την Αλεξάνδρα. Έχεις το τηλέφωνό της? Θα το βρω από το περιοδικό. Και τι θα της πεις? Θα της πω ότι είναι η Μιράντα Παύλου και έχασε την πρόσκληση. Τώρα αυτή για να μπερδέψει όνομα και διεύθυνση. Έχει 100 χρόνια να τη δει, μωρέ, θα το ρισκάρω. Μιράντα, δεν σε αναγνωρίζω. Ναι, ούτε κι εγώ. Όχι, να της δώσουμε και ολόκληρο πίνακα, 22.000 ευρώ. Συγγνώμη δηλαδή. Α, μ' αρέσεις τελικά. Και εμένα μ' αρέσω. Πάψε, παιδί, εσύ. Σταμάτα. Σταμάτα να κλαις, βρήκαμε τη λύση. Όχι, δεν σταματάω. Θέλω να πας να μου πάρεις ένα πιάτο σαν αυτά που μου είπε ο Άρης για να βλέπω τα δορυφορικά κανάλια. Και το θέλω χτες. Μα και να σ' αγοράσω, κοκόνα μου. Ποιος άρθει να σου το βάλει στην ταράτσα σαββατιάτικα? Δεν με νοιάζει. Πόσο καιρό το λέω, να βάλουμε δορυφορική και να βάλουμε δορυφορική. Να τα τώρα. Σκάσε εσύ. Να σκάσεις και να πλαντάξεις εσύ. Το παιδί μας. Μη μου την ξεσηκώνεις. Δεν με ξεσηκώνει, ξεσηκωμένη είμαι. Έμτε θα πάω στο γάμο, έμτε θα τον ειδώ και στην τηλεόραση. Ωρε Πελαγία, τι έπαθες με αυτό το γάμο? Ούτε στο δικό σου δεν έκανες έτσι, κοκόνα μου. Άλλο δικός μου. Αμάντια με αυτό το γάμο, μου έχει σπάσει τα νεύρα. Ένας γάμος είναι, παιδί μου, πια. Όχι. Δεν είναι ένας γάμος, είναι ο γάμος. Κατάλαβες, εκεί πέρα θα είναι μαζεμένοι όλοι αυτοί που βλέπω στα περιοδικά και τους θαυμάζω. Και τώρα χάνω την ευκαιρία να τους ειδώ από κοντά. Οι διπλανοί πάντως πιάνουν. Τι πιάνουν, ε? Το κανάλι που θα δείξει το γάμο. Το VIP Channel. Αυτό είναι καλλιτικό, δεν με κεσκάω. Θα πάω δίπλα να τον ειδώ με τη Μίλητσα. Μπράβο, κύριε, μπράβο. Αγάπη μου, είμαι πολύ περήφανος για σένα. Κι εγώ για μένα. Έκανα κάτι που δεν το έχω ξανακάνει ποτέ στη ζωή μου και δεν νομίζω ότι θα το ξανακάνω. Πάντως είχε εξαιρετικά αποτελέσματα. Και απρόβλεπτα. Δεν θα μας στείλει μόνο καινούργια πρόσκληση, αλλά θα μας στείλει και λιμουζίνα να μας πάει μπροστά στην είσοδο της εκκλησίας εγκαίρως να μην αργήσουμε. Απίστευτο. Είμαι σίγουρος ότι θα κάνουμε καταπληκτική παρέα οι τέσσερις μας.
για να δούμε πώς θα αντιδράσει όταν δει ότι είμαι η άλλη Μιράντα. Μια χαρά θα αντιδράσει. Ειδικά μάλιστα όταν αντιληφθεί ότι η άλλη Μιράντα της έκανε δώρο ένα Γκαπουτσόφσκι και είναι σύζυγος του μεγαλύτερου πλαστικού χειρουργού της Ελλάδας και όχι μόνο. Μακάρι. Εγώ αυτά τι να τα κάνω, να τα. Να τα εξαφανίσεις, παιδί μου. Μάλιστα. Και στο πλυντήριο βάζουμε μόνο ρούχα, εντάξει. Μόνο ρούχα. Μάλιστα. Ακόμα εδώ είστε. Το VIP έχει κάνει σύνδεση και δείχνει τους καλεσμένους που φτάνουν. Τι ώρα θα φύγετε? Έλατε. Αγάπη μου, δεν έπρεπε να έχει έρθει η λιμουζίνα ήδη? Θεωρητικά ναι. Και πρακτικά ήρθε. Πάμε. Αγαπούλα μου, εμείς πάμε να προσέχεις τα μωρά, εντάξει? Εντάξει, καλά να περάσετε και ελπίζω να φανείτε στην τηλεόραση. Γεια σας. Ό,τι κύρος στην κορμοστασιά. Ο Λόρδος Βίρον και η Κοντέσσα. Παλέρενα. Εσύ ήσουνα? Πού? Που χτύπησες το κουδούνι. Ναι. Και γιατί το χτύπησες έτσι? Πώς το χτύπησα, Βίρονα μου? Σκέτο γκλίν. Και όχι γκλίν, 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 όπως συνηθίζεις. Δεν ξέρω. Για να μου σπάσει τα νεύρα. Τι έχει? Ας, πού να στα λέω τώρα. Ευτυχώς σας πρόλαβα. Όπου να είναι, έρχεται και η Πελαγία, κάνει ένα ντουζάκι. Γιατί? Για να δει το γάμο στη δορυφορική. Δεν έχουμε εμείς δορυφορική. Α! Σου έφερα και αυτό το συντάκι, είναι με υπογραφή και αυτόγραφο. Τι συντή είναι αυτό? Είναι το καινούριο συντή της Μπέτης. Να το κάνετε δώρο στην κυρία Τάτσι, από την Πελαγία θα πείτε. Δεν είμαστε καλά. Ξαναπες το. Ήρθε. Ποιος? Ο κύριος του κύριου Παπαπαύλου. Όχι, από εδώ ο κύριος, πέρασε. Εγώ είμαι ο κύριος Παπαπαύλου, είστε ο σοφέρ. Πήρατε και σοφεράτζα. Σας παρακαλώ, κύριε. Στείλετε κάποιον πίνακα ζωγραφική στον πρίγκιπα Ερνέστο και την κυρία Τάτσι. Μάλιστα, ένα εξαιρετικό καπουτσόφσκι. Αστυνόμος Γκέκας, κύριε Παπαπαύλου. Συλλαμβάνεστε. Εγώ γιατί? Θα τα πούμε όλα στην ασφάλεια. Τα τρία είχαν στο κορίδαλο. Είχα ματιά 13. Ήμουνα παιδί χωρίς μυαλό. Μα παιδί χωρίς μυαλό. Απ' τα παιδικά μου χρόνια άφησα τα σχολικά. Με κυκλώματα γυρνούσα. Μα μετανιώσα πίκρα.